Ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία της χώρας κατά της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων που έχει ζητήσει από τα σχολεία το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο τον Ιανουάριο να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Οι δάσκαλοι θεωρούν ότι η αυτοαξιολόγηση συνδέεται με την πρόθεση του Υπουργείου να θέσει σε διαθεσιμότητα και πάλι χιλιάδες εκπαιδευτικούς οι οποίοι αρνούνται να συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία. Ναι. Με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μας ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών κατά της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδος. Συλλέγουμε υπογραφές από τους συναδέλφους και αυτό γίνεται πανελλαδικά και μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου οι υπογραφές αυτές θα σταλούν στην Ομοσπονδία μας. Έγινε μια συνάντηση στις 7 Δεκεμβρίου στην Κομωτινή με τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των Συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για αυτό το θέμα και επίσης εμείς είχαμε μια απογευματινή γενική συνέλευση με κύριο θέμα πάλι την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, η οποία πιστεύουμε ότι συνδέεται με την αξιολόγηση, η οποία με τη σειρά της συνδέεται με διαθεσιμότητα και με τις απολύσεις. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να γίνει η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Από τη στιγμή που δεν έχουμε καταστρώσει το τελικό πλάνο λειτουργίας του σχολείου, από τη στιγμή που μας λείπουν πολλοί εκπαιδευτικοί και κυρίως ειδικότητες, από τη στιγμή που οι υλικοτεχνικές υποδομές δεν είναι υπρέπουσες. Εάν όλα αυτά διορθωθούν και αν βέβαια συμφωνήσει και η Ομοσπονδία μας στον τρόπο που θα γίνει η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδος, θα πάμε στο επόμενο βήμα.